Εφιαλτικές στιγμές επικράτησαν το πρωί μετά από σφοδρή σύγκρουση γιοταχή με μπετονιέρα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της 3ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από τα συντρίμμια. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην επαρχιακή οδό στο ύψος των Πεζών, σημαίνοντας συναγερμό σε ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και αστυνομία, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ σε συγγενικά πρόσωπα του οδηγού, ο οποίος είχε άγιο. Κατέβαινε η μπετονιέρα κάτω και πήγα κάνει προσπέραση στο κοπέλι. Δεν είδα ξαφνικά την μπετονιέρα και την έπαιξε στη γωνιά του αυτοκίνητου. Εγώ άκουσα το χτύπο από τα Πεζά, είμαι εγώ. Και άκουσα το χτύπο. Ναι, γύρω σε 9 η ώρα ενημερωθήκαμε από το συντονιστικό μας κέντρο για σοβαρό τροχαίο στον δρόμο προς Πεζά. Μεταβήκαμε, φτάνοντας το σημείο είδαμε ότι είχε εγκλωβιστεί από ένα Mitsubishi Lancer ο οδηγός με σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε συγκρούσει με ένα βαρύ όχημα, μάλλον μπετονιέρα. Προβήκαμε στις ενέργειες απεγκλωβισμού, τον απεγκλωβίσαμε και τον δώσαμε στο ΕΚΑΒ. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός, ο οποίος κατευθυνόταν από Πεζά προς Ηράκλειο, συγκρούστηκε με την μπετονιέρα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ αποφεύθηκαν τα χειρότερα στην περίπτωση που η σύγκρουση ήταν με τοπική. Το παιδί μου πήγαινε μένα στη δουλειά. Από ό,τι άκουσα τον κόσμο, μόλις έφτανα εδώ, το παιδί δεν έφταιγε. Είναι καλά το παιδί σας. Μιλάει, αλλά είναι ολοτραυματιστό το πόδι, τα μάτια του. Στην περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς διακόπη για λίγη ώρα η κυκλοφορία για την απομάκρυνση του οχήματος από τη μέση του οδοστρώματος. Από ό,τι λένε έγινε προσπέραση του γιοταχή, ναι. Ερχόμενη μπετονιέρα από Ηράκλειο προς Πεζά και ο άνθρωπος από εδώ από τον Κόμβο προς Ηράκλειο. Στην προσπέραση απάνω πήγε να προσπεράσει ένα αυτοκίνητο και έπεσε απάνω του. Εδώ κοπέλα μου, αν δεν γίνει μια παρέμβαση, θα θρυνήσουμε πολλά θύματα, δυστυχώς. Με συθέω, λέτε. Βέβαια. Έχουμε έρθει πολλές φορές εδώ πέρα σαν τρίτη ΜΑΚ και αρκετά συχνά θα έλεγα σε αυτό το δρόμο με πολλά σοβαρά τροχεία γιατί αναπτύσσει ταχύτητα. Στο εφημερεύον νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός ηλικίας γύρω στα 40, ο οποίος υπέστη κατάγματα ενώ είχε τις αισθήσεις του όταν παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.